ώρα είναι 1 και 34 πρώτα λεπτά. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου. Καλό μεσημέρι, κύριε Νεοφύτου. Καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί. Έχουμε μια τελευταία τώρα πληροφόρηση με τοποθέτηση του Γενικού Εισαγγελέα σε σχέση με την ανάγκη διεξαγωγής πειθαρχικής έρευνας για το στέλεχος του κόμματος, την κυρία Σαββή Ορφανίδου. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιο σχόλιο. Σεβαστή οποιαδήποτε γνωμοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι υπήρξε στοχοποίηση στη συγκεκριμένη περίπτωση? Το θέμα είναι ότι είναι γνωστό ότι για χρόνια, ενώ ήταν παράνομο δημόσιος υπάλληλος να ήταν κομματικός αξιωματούχος, στην πραγματικότητα δεκάδες και εκατοντάδες δημόσιοι υπαλλήλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα ήταν και παράλληλα κομματικοί αξιωματούχοι. Ρυθμίστηκε το 2015 να έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν άδεια από την αρμόδια τους αρχή. Όντως, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα είδατε, η πολιτική συζήτηση περιστρεφόταν περί ενός ατόμου. Δημιουργήθηκε, ναι, δικαιολογημένα η αντίληψη ότι προσωποποιείται το θέμα και στοχοποιείται από τη στιγμή που υπήρχαν σωρίαν άλλων περιπτώσεων. Με αυτό λέγοντας, δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι έχουμε τη θέση ότι επειδή και υπάρχουν και άλλοι που παρανομούν, δικαιολογείται αν υπάρχει παρατυπία να αποσιωπηθεί. Μάλιστα. Τα θέματα είναι απλά και θεωρώ ότι υπήρξε μια συζήτηση που έπρεπε να ήταν πολύ πιο περιορισμένη. Τώρα στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, κύριε Πρόεδρε, σας απογοήτευσε η απόφαση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας να παραπέμψει το νόμο σε σχέση με τις ενδοσχολικές εκδηλώσεις στο Ρωτάτο Δικαστήριο? Η απογοήτευση, η θλίψη, η χαρά, η ευτυχία είναι αισθήματα και συναισθήματα, αγαπητέ μου. Εντάξει, υπάρχουν και πολιτικές αντιδράσεις που μπορούν να δημιουργούν απογοήτευση. Εντάξει, πολιτικός είμαι. Έχετε συναισθήματα, δεν ενήργησα ποτέ πολιτικά με βάση τα αισθήματα και τα συναισθήματα. Το βλέπω καθαρά πολιτικά. Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι δεν είναι δουλειά της Βουλής να ρυθμίζει αυτά τα ζητήματα. Συνδέθηκε κακώς από τον Ακίντζη με τις συνομιλίες. Σωστά λέχθηκε πως δεν μπορεί να είναι άλλοθη ένας κανονισμός για μια εγκύκλιο ενός ιστορικού γεγονότος να οδηγεί κάποιον εκτός συνομιλίων όταν ζούμε και βιώνουμε τις προκλήσεις τώρα του Μπαρπαρός, υπάρχουν 40.000 Τούρκοι στρατιώτες. Αν υπήρχε μια κοινότητα που δικαιολογημένα έπρεπε να αντιδρά ήταν η Ελληνοκυπριακή. Αλλά είπαμε, παρά το ότι υπάρχουν 40.000 Τούρκοι στρατιώτες, παρά ότι υπήρξε επικισμός, παρά το ότι συνεχίζει η παράνομη κατοχή, ο μόνος τρόπος να απαλλαγούμε από την κατοχή είναι μέσω του διαλόγου. Γι' αυτό και σωστά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, που με βάση τα άλοθη του Ακίντζη, είχε σοβαρότατους λόγους να είχε αποχωρήσει ή να μην έμπαινε καν σε διαπραγματεύσεις. Όμως, αυτό δεν είναι λύση. Και εγώ αντιδρώ στον εσωτερικό μου κόσμο. Και αν κάποιοι ενοχλήθηκαν από τον Ακίντζη, λέτε να ενοχλήθηκαν οτιδήποτε άλλοι περισσότερο από εμένα που αυστηρόμηνούντες.
η συμπεριφορά του και έναντι της ελληνοκυπριακής κοινότητας και έναντι εμένα προσωπικά μπορεί κάποιος να τη χαρακτήριζε λίγα απαράδεκτη. Με αυτόν τον τρόπο θα πολιτεύουμε με το αίσθημα και το συνέστημα. Προχωρήσαμε ως κόμμα να διορθώσουμε αυτό που θεωρούσαμε στραβλό. Και ο πρόεδρος το είχε χαρακτηρίσει λάθος. Και επιπρόσθετα, ναι, γιατί όχι. Αφού πολιτικοποιήθηκε το ζήτημα, ένα καθαρά εκπαιδευτικό ζήτημα. Πολιτικοποιήθηκε που δεν έχει σχέση, καμία σχέση με το τι συζητούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ήταν και ένας επιπρόσθετος λόγος να περάσουμε αυτή την πρόταση νόμου για να αφαιρεθεί αυτό που όλοι πιστεύαμε και πιστεύουν πως ήταν το άλλοθι του κυρίου Ακίντζη λόγω του ότι είχαν το δημοψήφισμα στην Τουρκία. Ψηφίστηκε. Και σημειώνω. Εγώ κύριε Καλατζή, αγνώμονας, δεν θα γίνω ποτέ. Όπως δεν είμαι αγνώμονας για τη συμβολή του Νικόλα Παπαδόπουλου την περίοδο του μνημονίου με τη στήριξη του στις μνημονιακές μας υποχρεώσεις. Για την οικονομική κρίση λέτε μάλιστα. Ναι. Έστω και σήμερα είναι πολιτικός αντίπαλος και εξήγηλε επίσημα χθες την υποψηφιότητά του. Καλά, ήσασταν τα δύο μέλη της Αγίας Τριάδας τότε. Ναι, όχι και το Twin. Ναι. Με τον ίδιο τρόπο δεν θα είμαι αγνώμων πως το κόμμα, το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, το ΚΕΔ, που για μένα έδειξε μια στάση πολιτικής ευθύνης. Ορισμένοι πάντως χρεώνουν εντός ή εκτός εισαγωγικών αχαριστία στον πρόεδρο για το γεγονός ότι εσείς προσωπικά και ο κύριος Κυπριανού του ΑΚΕΛ βάλατε πλάτη, να το πούμε έτσι, για να ξαναξεκινήσει η διαδικασία και με αυτή την πρωτοβουλία που πήρε σας εξέθεσε. Δεν θεωρώ ότι ο πρόεδρος ήταν αχάριστος έναντί μου. Εν πάση περιπτώσει δεν μου χρωστά τίποτα. Γιατί να μου χρωστά? Έκανα κάτι για χατήρι του Πρόεδρου της Δημοκρατίας? Όχι προφανώς. Δεν έκανα κανένα χατήρι για κανέναν. Έκανα το καθήκον μου όπως εγώ το αισθανόμουν και το πίστευα για την πατρίδα μου. Δεν πήγα και βρήκα τον Ακίντζη σε μια προσπάθεια να σπάσω το αδιέξοδο για να κάνω το χατήρι του οποιοδήποτε. Γιατί το ένιωθα ως η δική μου υποχρέωση έναντι σε αυτόν τον τόπο και την υποχρέωση μου έναντι σε μια ιστορική παράταξη. Ο Γλαύκος Κληρής δεν ίδρυσε τον Δημοκρατικό Συναγερμό για τα δευτερεύοντα, για να είναι η φωνή της σύνεσης για το εθνικό ζήτημα, και δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι ο ηγέτης αυτού του κόμματος θα μπορούσε να αφήσω ένα αδιέξοδο, αδικαιολόγητο, αδικαιολόγητο, αλλά ένα άλοθι για αδιέξοδο στο Κυπριακό και κάτι που όλοι τοποθετηθήκαμε πως ήταν αχρίαστο. Αυτό δημιουργεί ένα λογικό ερώτημα, κύριε Πρόεδρε. Αν εσείς νιώσατε αυτό το αίσθημα της ευθύνης απέναντι στην παράταξη και στην παρακαταθήκη που έχει αφήσει ο Γλάφος Κληρίδης, αποστασιοποιήθηκε από αυτό το αίσθημα ο Νίκος Αναστασιάδης? Όχι, δεν το πρόκεισε. Είχε μια γνωμοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα. Δεν λειτουργεί ως κομματάρχης. Είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είχε μια γνωμοδότηση από το Γενικό Εισαγγελέα ότι έπασχε συνταγματικά. Και έκανε την αφορά στο ανώτατο. Όμως τη ίδια ώρα καταγράφω. Και δεν είναι ούτε διάσταση, ούτε παράπονο, ούτε οτιδήποτε άλλο. Και μην δώσετε οποιαδήποτε ερμηνεία. Ο εκάστοτε πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει δικαίωμα για αναφορά και αναπομπή. Δεν έχει υποχρέωση. Ναι, μάλιστα. Θα μπορούσε να το αποφύγει αυτό. Με λίγα λόγια θα μπορούσαμε να πούμε. Τελεία. Μάλιστα. Αυτό όμως
έπρεπε κάποιος να εξετάσει ότι εγώ τοποθετούμαι πολιτικά εγνώσιμο ότι αυτό παραβιάζει το σύνταγμα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και με τη χθεσινή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου είπε ότι για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι αδιανόητο να έχει ενώπιον του γνωμοδότηση ότι πρόκειται περί αντισυνταγματικότητας. Ποιος? Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που ορκίστηκε και να μην κάνει αναφορά στο νομιμότητα, να μην το είχε κάνει αναφορά. Υπάρχει θέμα για βουλευτές ή στελέχη του κομματός σας που διαφοροποιήθηκαν από αυτή την γραμμή όπως εσείς τώρα τη διατυπώσατε? Όχι, δεν υπάρχει θέμα. Το γεγονός ότι βουλευτές του DC και άλλα στελέχη εκφράζουν μεταξύ τους διαφορετικές απόψεις, κάποιοι δεν ψήφισαν καν τη συγκεκριμένη πρόταση, σας προβληματίζει? Δεν με προβληματίζει, γιατί γνωρίζω ποιος είναι ο δημοκρατικός συνεργός. Είναι ένα πολυφωνικό κόμμα. Όμως, παίρνονται αποφάσεις. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση πήραμε απόφαση και η πολιτική μας απόφαση μετατράπηκε σε νομοθετική πράξη και δεν επηρέασε οι δύο διαφοροποιήσεις βουλευτών. Ήταν θέμα αν οι διαφοροποιήσεις βουλευτών επηρέαζαν και το αποτέλεσμα. Θα μπορούσαν όμως να επηρεάσουν αν υπήρχαν και δύο διαφοροποιήσεις, λέμε τώρα, από το ΑΚΕΛ. Όχι, δεν μπορούσαν. Αγαπητέ μου, γιατί ξέρετε τον αδεροφνεφίτο. Το έχετε προσχεδιάσει. Όχι, δεν είναι προσχεδιάζει. Το ξέρετε ότι γνωρίζετε. Δεν χάνω μάχες που θέλω να κερδίσω. Μάλιστα, τώρα σε ό,τι αφορά την πρώην προεδρολογία, κάποιοι κύριε Πρόεδρε θεωρούν ότι έχει έλθει σε αυτήν και η κυβέρνηση, ο πρόεδρος δηλαδή της Δημοκρατίας. Εκτιμάτε κάτι τέτοιο? Δεν μου έχει πει εμένα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ακόμα τις προθέσεις για τις προεδρικές εκλογές. Και είμαι πολύ ειλικρινής. Αλλά και να μου τις έλεγε και να είχε τέτοιες, δεν διαφοροποιείται η πολιτική μου θέση. Και η πολιτική σας θέση ποια είναι επί του παρόντος και τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή? Τώρα είναι η ώρα να δούμε πώς ενωμένοι όλοι προσπαθούμε να σπάσουμε το αδιέξοδο και να ζήσουμε σε μια επανενωμένη χώρα απαλλαγμένη από κατοχικά στρατεύματα και τουρκικές επικυριαρχίες. Και όχι να παρατηρούμε ότι όχι η προτεραιότητα, ίσως και η μοναδική προτεραιότητα πολλών, να είναι ποιος θα κάτσει στην καρέκλα μιας μοιρασμένης πατρίδας. Ο Δησί έχει υποψήφιο? Δεν μας απασχόλησε το θέμα. Αλλά και πάλι με πολύ ειλικρίνεια, αν και εφόσον ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αποφασίσει να επαναδιεκδικήσει, ο δημοκρατικός συναγερμός θα τον στηρίξει. Μάλιστα, ούτως ώστε κάποιος θα έλεγε ότι εσείς δεν έχετε το άγχος της αναζήτησης υποψήφιου όπως έχουν τα άλλα κόμματα και ίσως γι' αυτό έχουν σπεύσει. Μπορεί και κάποιος να πει και αυτό το θέμα. Είναι μια λογική ανάλυση, ένα λογικό επιχείρημα. Τώρα σε ό,τι αφορά... Αλλά και αυτή, γιατί δεν τα αντιστρέφεται όμως, Πώς? Δηλαδή αν έρθει το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και πει εγώ δεν με ενδιαφέρομαι, έκανα το καθήκον μου, προσπάθησα για το Κυπριακό, σας έσωσα την οικονομία. Θα τρέχετε και δεν θα φτάνετε. Πάρτε το δρόμο σας. Πάρτε το δρόμο σας. Όχι στο συναγερμό, σε ολόκληρη την κοινωνία. Σου δείσαμε αντικατάστατος. Ναι, αλλά που λέτε ότι είμαστε με τη σιγουριά. Όχι, τίποτα δεν είναι σίγουρο. Απλώς. Και πάλι αρκετός χρόνος θα υπάρχει για το Δημοκρατικό Συνέγερμα να πάρει τις αποφάσεις. Γιατί δεν μπορούμε να βλέπουμε το Φεβράρι και να μην αναλύουμε για τον Ιούνιο, για τον Ιούλιο, για τον Αύγουστο. Να συζητούμε καθημερινά για το τι θα γίνει στις προεδρικές εκλογές, αλλά να μην συζητούμε τι θα γίνει στον τόπο τις επόμενες εβδομάδες.
Είσαστε από αυτούς που διατηρούν ελπίδες για τη διαδικασία. Φαίνεται από δηλώσεις που γίνονται και από την δική μας κυβέρνηση, αλλά και από τα κατεχόμενα, ότι ενδεχομένως να είναι σε εξέλιξη ένα παιχνίδι επίρρηψης ευθυνών. Κοιτάξτε, το είπα και θα το επαναλάβω. Και δεν θα μπω σε ένα blame game. Αυτά δεν είναι για μένα. Όλοι οι άλλοι με αυτό ασχολούνται καθημερινά. Και για την εσωτερική διακυβέρνηση και για τα ευρωπαϊκά ζητήματα και για το κυπριακό. Το εύκολο πράγμα για ένα πολιτικό, το blame game, ενθαρρύνει την κερκίδα, παίρνει χειροκροτήματα, παίρνει δημοφιλίες. Ένα το γεγονός. Δηλητηριάστηκε η κοινή γνώμη σε αμφότερα στις κοινότητες. Το κλίμα δεν είναι καθόλου καλό. Δεν θα αφήσω ποτέ την ελπίδα να πεθάνει. Έχει και έστω και αν είναι το παράθυρο μισάνοιχτο, ο αβέρος νεοφύτου δεν θα το σπρώξει ποτέ να κλείσει. Με όλη τη δύναμη της ψυχής του θα το σπρώχνει να ανοίξει περαιτέρω. Ακόμη και αν πρέπει να είναι σε αντιπαράθεση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν χρειάζεται να είμαι σε αντιπαράθεση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί πιστεύω και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θέλει και αυτός να ανοίξει το παράθυρο. Το παράθυρο της μεγάλης ευκαιρίας για να πραγματώσουμε ένα όραμα. Όραμα δεκαετιών. Να ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας σε μια ενωμένη πατρίδα. Ξέρετε, όταν φτάσεις στην πολιτική, σε κάποια επίπεδα, τι άλλο θέλεις. Και μιλώ για τον εαυτό μου. Καταξιώθηκε στην πολιτική. Θέλετε να πείτε ότι δεν έχετε περαιτέρω φιλοδοξίες. Όχι, αγαπητέ μου. Όχι. Να γίνω τι. Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε μια μοιραζομένη πατρίδα. Δηλαδή διχοτομημένη. Γιατί αν έχουμε το αδιέξοδο... Με σκοπό να την ενώσετε αν δεν έχει ενωθεί. Αν θα έχουμε αδιέξοδο και σε αυτή την προσπάθεια έχουμε αναλύσει τους κινδύνους. Και το δηλώνω. Δεν ευθύνεται η ελληνοκυπριακή πλευρά το ότι δεν λύθηκε το κυπριακό. Ως αποτέλεσμα της βάρβαρης τουρκικής εισβολής και της μέχρι σήμερα διαλεξίας της Τουρκίας. Και με προκαλεί να ακούω τον Ακίντζη ότι εξαντλείται ο χρόνος. Αντί στο καληνύχτα Κεμάλ, εγώ θα πω καλημέρα Μουσταφά. Καλημέρα Μουσταφά. Και βεβαίως και εξαντλείται ο χρόνος. Αλλά για 2 μήνες σταμάτησε στο τρένο. Θεωρείται ειλικρινή αυτή την αγωνία του για την εξάντληση του χρόνου. Έχω πει. Ξέρετε το γνωστό. Καληνύχτα Κεμάλ. Εγώ λέω. Το τραγούδι το καλημέρα ξέρω. Μουσταφά. Το κατανοώ ότι ο χρόνος περνά και εξαντλείται και τα περιθώρια και τσιμεντώνεται στις συνειδήσεις με τον κίνδυνο ενός νέου αδιεξόδου. Αλλά πού ήσουν. Τώρα ξύπνησες για 2 ολόκληρους μήνες όταν την 1η του Φεβράρι και καλά και την 1η του Φεβράρι οι 2 ηγέτες μας ήταν έτοιμοι να πάνε στη Γενέβη 2. Εξουσιοδότησαν τον ειδικό απεσταλμένο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη συνάντησή τους την 1η του Φεβράρι και υπάρχει και επίσημο ανακοινωθέν να προετοιμάσουν τη Γενέβη 2 αφού συνεννοηθούν με τις εγκύτριες δυνάμεις και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη το 1ο 15ο του Μάρτου. Να σας διαβάσουμε ένα μήνυμα από κάποιον ακροατή. Και πώς θα καταντήσαμε. Όχι μόνο σταμάτησε η διαδικασία για 2 και πλέον μήνες, δηλητηριάσαμε. Δηλητηριάσαμε την κοινή γνώμη. Μήπως... Για να πάρουμε εσωτερικά χειροκροτήματα όλοι μας.
Όλοι μας. Ναι, παραβλέπετε όμως, ας πούμε, λέω τώρα την επιστολή Κοντζιά στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ που καρφώνει τον κύριο Άιντε, ο οποίος είναι και ο μεσολαβητής σε αυτή την προσπάθεια και αυτός που θα κάνει την έκθεση. Θα σχολιάζω την κίνηση του Υπουργού Εξωτερικών. Δεν αμφισβητώ ότι για χρόνια και συνεχίζει το ανιδιοτελές στήριγμα στον αγώνα μας ήταν και παραμένει η Ελλάδα. Και χωρίς την Ελλάδα θα μπαίναμε ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, ή αν έχουμε θέμα, και μιλώ για την ελληνοκυπριακή κοινότητα. Αν έχουμε θέμα με τον Άιντα, θα το θέσουμε επίσημα. Θα ζητήσουμε να πάει σπίτι του. Έτσι, ντόπρα, ειλικρινά. Δεν είναι δουλειά των εγκυτριών δυνάμεων, γιατί είναι κυπριακής ιδιοκτησίας οι συνομιλίες. Δεν έχω δει την επιστολή για να ξέρω για ποιους λόγους έκανε την αναφορά. Εσείς την είδατε? Από αυτά που δήλωσε ο ίδιος ο κύριος Κοτζιάς όταν βρίσκονταν εδώ την 25η Μαρτίου. Δεν ξέρω, εγώ δεν διάβασα την επιστολή. Ότι κάνει λόμπι, τέλος πάντων. Διάβασα δήλωση του ειδικού του εκπροσώπου, τον κύριο Γκουτέρες, σου λέει. Ο κύριος Γκουτέρες δεν πήρε ακόμα ή δεν έχει μελετήσει την επιστολή, η οποία δημοσιοποιήθηκε πριν ακόμα την πάρει. Ωστόσο, έχει εμπιστοσύνη στον κύριο Άιντε. Έτσι δήλωσε. Ναι, ναι. Αλλά λέω ότι είναι δικαίωμα μας, αν θέλουμε να έχουμε άποψη, να τη θέσουμε. Να τη θέσουμε όμορφα και ωραία. Όμορφα και ωραία. Τόπρα. Στον ελάχιστο χρόνο. Και από την άλλη. Και από την άλλη. Δώσαμε επιδιαιτησία στον Άιντε και δεν το ξέρω. Όχι, ούτε ο ίδιος το λέει αυτό. Ιέρα, να δέρνουμε το Σαμαρί. Προφανώς ο κύριος Κοντζιάς αναφέρεται στην παρέμβαση του κύριου Άιντε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα των τεσσάρων ελευθεριών, για να βρεθεί κάποια φόρμουλα. Δεν τίθεται θέμα τεσσάρων ελευθεριών. Πολύ απλά. Δεν είναι Κύπρος και θα βάλει την Τουρκία από την πίσω πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά υπάρχει μία Συμφωνία Τελωνιακής Σύνδεσης Τουρκίας σε Ευρωπαϊκή Ένωση, που για την Κύπρο δεν εφαρμόζεται, γιατί η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. Ή αν θα λύσω το Κυπριακό, αρκετά από τα θέματα που αφορούν εμπόριο προϊόντων, υπηρεσίες, επενδύσεις, διακίνηση κεφαλαία, αυτά ρυθμίζονται μέσα από την Τελωνιακή Ένωση. Αρκετά από αυτά. Τα περισσότερα. Όσον αφορά το τέταρτο, που αφορά την ελεύθερη εγκατάσταση, ο πρόεδρος Αναστασιάδης πέτυχε την πιο σημαντική συμφωνία από την ύπαρξη του Κυπριακού. Μιλάτε για την αναλογία, το 1:4. Την ώρα της λύσης και μετά τη λύση. Και θα το πω όπως το είπα και στο Εθνικό Συμβούλιο. Να πούμε ξεκάθαρα τη θέση μας. Όπως είπαμε, την ώρα της λύσης θα είναι 4:1. 80% Ελληνοκύπριοι, 20% Τουρκοκύπριοι. Μετά από τη λύση, κανείς Τούρκος επίκος δεν μπορεί να γίνει πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας αν δεν προηγηθούν 4 Έλληνες υπήκοοι. 4 Έλληνες υπήκοοι να γίνουν Κύπροι. Να το συμπληρώσουμε, να τελειώνει. Και ούτε δικαιούται έστω και ένας Τούρκος από την Τουρκία να έρχεται για εγκατάσταση στην Κύπρο αν προηγουμένως δεν έχει 4 Έλληνες. Επειδή μας μένει ελάχιστος χρόνος, έχουν στείλει κανένα δύο μηνύματα ακροατές και θα θέλαμε να σας τα μεταφέρουμε για να λέει ένας ακροατής. Αποθέσαμε τις τελευταίες μας ελπίδες για λύση στον κύριο Αναστασιάδη. Αυτό δεν φαίνεται να γίνεται φέτος. Τι να κάνουμε, είμαστε απογοητευμένοι. Ίσως πρέπει να μετικήσουμε σε άλλη χώρα. Πείτε μας τουλάχιστον ότι υπάρχει κάποιο πλάνο που εμείς οι θνητοί δεν πρέπει να γνωρίζουμε. Να μην φτάσουμε στο σημείο ότι δεν βρήκαμε μέχρι σήμερα λύση και φταίει ο Αναστασιάδης. Δεν το σχολιάζω γιατί στερείται. Αποδίδουν οι παναχωρήσεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα ενδεχομένως λόγω των προεδρικών εκλογών. Τι υπαναχωρήσεις, αν κάποιες υπαναχωρήσεις σημειώθηκαν, είναι εκ μέρους των Τουρκοκυπρίων. Και ευχόμαστε στο διάλογο
να επανέλθουν οι θέσεις που ήταν τόσο κοντά οι συγκλήσεις να γίνουν συμφωνία. Ένας άλλος ακροατής με ένα SMS το 1076 σας ερμηνεύει και λέει ο κύριος Αβέροφ τα μασάει για τον Αναστασιάδη, δεν το θέλει να είναι υποψήφιος και ήθελε να τον προτείνουν, γι' αυτό είναι και πικραμένος και έχει και δίκιο. Θα δηλώσω ένα πράγμα ξεκάθαρο. Το είπαμε, αν ο πρόεδρος Αναστασιάδης αποφασίσει να είναι ξανά υποψήφιος, θα το στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις ως Δημοκρατικός Συναγερμός. Εάν όχι, σε αυτό το ενδεχόμενο, γιατί δεν μας απασχολεί, ένα να δηλώσω με απόλυτο τρόπο. Δεν με ενδιαφέρει να είμαι υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος... Να διαχειριστεί ο επόμενος πρόεδρος τι. Να διαχειριστούμε τι. Ναι, ωστόσο θα πρέπει να έχετε έναν υποψηφίο, όπως και να είναι τα πράγματα. Βεβαίως και θα έχουμε. Τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο τον βλέπετε? Τι τον βλέπω? Ως έναν από τους ανθρώπους που θα μπορούσαν να συνεργαστείτε μαζί σας στις προεδρικές εκλογές. Έχουμε δύο σημαντικά ζητήματα. Το ύψιστο που είναι το εθνικό και το άλλο που είναι η οικονομία. Στην οικονομία συνεργάστηκα και μπορώ να συνεργαστώ με τον Νικόλα για το καλό του τόπου. Και στο εθνικό συμφωνεί με τη ριζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Δεν είμαστε ειλικρινείς. Στο ύψιστο θέμα που είναι το κυπριακό δεν μπορούμε να έχουμε συνεννόηση. Απλά τα πράγματα. Το αντίστροφο με το ΑΚΕΛ. Δεν μπορώ να έχω συνεννόηση με την οικονομία. Μπορώ να έχω συνεννόηση για το ύψιστο θέμα που είναι το κυπριακό. Γι' αυτό είπα. Αντί να ασχολούμαστε με δικακέλ, δισακέλ κλπ. Στο ύψιστο θέμα η προτεραιότητα ήταν πως ενωμένοι όλοι να υπηρετήσουμε αυτό που θέσαμε ως εθνικό μας στόχο. 7 προέδρες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να βρούμε λύση μέσω της ριζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.